Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Και εγώ χαίρομαι. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον σαχαρώδη διαβήτη. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, τελικά είναι κληρονομικός? Ο σαχαρώδης διαβήτης χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι ο διαβήτης τύπου 1, ο οποίος δεν έχει να κάνει με την κληρονομικότητα και εμφανίζεται κυρίως στην παιδική ηλικία. Και έχουμε και το διαβήτη τύπου 2 των ενηλίκων, που έχει να κάνει με την κληρονομικότητα και έχει προδιαθεσικούς παράγοντες, το αυξημένο βάρος, την καθιστική ζωή, ναι, και κυρίως έχει να κάνει με το πόσο κακό κάνουμε εμείς τον εαυτό μας σε σχέση με την καθημερινότητά μας. Ο παιδικός διαβήτης τι είναι? Είναι ο διαβήτης ο οποίος εμφανίζεται, είναι ανικός διαβήτης στην παιδική ηλικία, έχει να κάνει με πλήρη καταστροφή του παγκρέατος. Είναι δυστυχώς πολύ χειρότερος διαβήτης από το διαβήτη τύπου 2, διότι η θεραπεία του είναι μόνο η ινσουλίνη. Πάντως, ο πιο συχνός διαβήτης είναι ο διαβήτης τύπου 2. Βεβαίως. Δεν είναι ο ενηλίκων, όπως το λέμε. Το 95% είναι ο διαβήτης, ναι, τύπου 2. Είναι ο διαβήτης δηλαδή που εμφανίζεται στην ενήλικη ζωή. Εκεί βασικός παράγοντας κινδύνου είναι το βάρος, δηλαδή εμφανίζεται κυρίως σε άτομα τα οποία είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Άρα, κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου σε άτομα που έχουν θετικό κληρονομικό ιστορικό, έχουν BMI πάνω από 30. Είναι αναστρέψιμος ή όχι? Βεβαίως είναι αναστρέψιμος και το πιο σημαντικό είναι ότι αν αυτό το άτομο αλλάξει την καθημερινότητά του, δηλαδή χάσει βάρος, που σημαίνει να έχουμε ένα BMI κάτω του 25, αλλάξει τις διατροφικές του συνήθειες, βάζοντας μικρά συχνά γεύματα στη διατροφή, περιορίζοντας τους υδατάνθρακες, κόβοντας τη ζάχαρη, ναι, κινητοποιώντας την καθημερινότητά του, δηλαδή αν μπορέσει να βάλει μισή ώρα με 20 λεπτά άσκηση, ας είναι και περπάτημα στις πιο μεγάλες ηλικίες, βλέπουμε εμείς μια πλήρη αναστροφή της εικόνας του διαβήτη. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση του σαχαρώδους διαβήτη? Κυρίως είναι η κληρονομικότητα, το θετικό κληρονομικό ιστορικό. Αν μια γυναίκα έχει γεννήσει ένα παιδί το οποίο είναι πάνω από 4 κιλά, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχει κάνει διαβήτη στην εγκυμοσύνη της. Και να μην το γνωρίζει. Όχι, μπορεί να μην το. Παλαιότερα δεν το γνωρίζανε. Νιώθαν και ευτυχισμένες οι γυναίκες όταν γεννούσαν μεγάλα παιδιά. Μπορεί να έχει μια καλή ποιότητα ζωής ένας άνθρωπος ο οποίος πάσχει από σαχαρώδη διαβήτη 2, ας πούμε. Ο ασθενής με σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 μπορεί να έχει μια απολύτως φυσιολογική ζωή, γιατί μπορεί να αλλάξει όλη την καθημερινότητά του σε σχέση με αυτά που είπαμε προηγουμένως, μέσω της διατροφής και της άσκησης. Αλλά το σημαντικό, Θανάση, σήμερα είναι ότι έχουμε φάρμακα τα οποία όχι απλώς βοηθούν να ρυθμίσουμε το ζάχαρο, έχουμε φάρμακα που βοηθούν τους ασθενείς να χάσουν βάρος. Ενώ η προηγούμενη γενιά των αντιδιαβητικών ήταν φάρμακα με αναβολική δράση, δηλαδή οδηγούσαν σε αύξηση βάρους, η σημερινή γενιά είναι εντυπωσιακό ότι οι ασθενείς μόνο τον πρώτο μήνα, χωρίς αλλαγή στη διατροφή τους, μπορεί να χάσουν τουλάχιστον 5 με 7 κιλά. Αυτό είναι πολύ καλά. Ναι. Αυτό είναι εντυπωσιακά, ναι, φυσικά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι οι γιατροί που έχουμε τα συγκεκριμένα φάρμακα για να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας. Ένας υγιής άνθρωπος, από όσο γνωρίζει, πρέπει να προσέχει κάτι σε μια ηλικία άνω των 40, ας πούμε? Ναι. Θεωρώ ότι σε μια ηλικία άνω των 45, ωραία, θα πρέπει να γίνει έλεγχος η απλή εξέταση αίματος του ζαχάρου. Αν αυτή η τιμή είναι πάνω από 100, ναι, θεωρείται ότι είναι στάδιο προδιαβήτη, οπότε εκεί συστήνεται να γίνει μια εξέταση που λέγεται καμπύλη ζαχάρου. Διαφορετικά, δεν υπάρχει λόγος να το ψάξουμε παραπάνω, εκτός αν υπάρχει, είπαμε, το θετικό κληρονομικό ιστορικό. Αλλά οπότε μια καλή φυσιολογική ζωή βοηθάει πάντα. Λιγότερα ότι κιλά, άσκηση και καλή διατροφή. Και καλή διατροφή, βεβαίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα πολύ που σε ξαναείδα. Να είσαι καλά.